Έτσι το γνωστό είναι το παρελθόν. Και το άγνωστο το τώρα. Ο θάνατος και η ζωή. Έτσι χρειάζεται να μπω μέσα μου να δω το λόγο που κρατάω το θάνατο, το λόγο που θέλω το γνωστό να μην το αφήσω. Και έτσι να αρνούμε ή να αντιδρώ ή να δικαιολογώ και να καθυστερώ να μπω στο άγνωστο. Χρειάζεται να πάω πολύ βαθιά μέσα μου στα αόρατα κομμάτια, εκεί που είναι η ρίζα. Η αντίδραση είναι η επιφάνεια. Είναι το αποτέλεσμα. Πίσω από την αντίδραση χρειάζεται να δω την ικανοποίηση και την εκδίκηση. Αυτό έχει μια βαθιά ρίζα.
Όταν ο Θεός θα σου δώσει η ζωή, θα σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι. Χρειάζεται να πας μέσα σου να δεις αν έχεις κρίση. Είτε για αυτό που σου δίνεται, είτε για εσένα. Μετά εμφανίζεται η εκδίκηση. Πίσω από την εκδίκηση υπάρχει μία ψεύτικη αξία, ότι μπορείς να αρνείσαι. Και έτσι στο βάθος υπάρχει μία αντιπαλότητα με τη ζωή και το Θεό. Η ζωή σου λέει, άλλαξε, ζήσε, περπάτα. Άνοιξε, λάβε, μεταμορφώσου. Βαθιά μέσα θα ακούτε το όχι. Μπορείτε να νιώσετε την ικανοποίηση που δίνει η εκδίκηση και η καταστροφή. Έτσι πίσω από όλα αυτά κρύβονται ότι στέκομαι απέναντι στο Θεό και είμαι εγώ ένας Θεός που αρνούμαι. Και επειδή βέβαια δεν είμαι Θεός, τώρα χρειάζεται να σου αποδείξω ότι είμαι Θεός, καταστρέφοντας αυτό που μου δίνεις. Αυτή είναι η ρίζα της άρνησης. Η ικανοποίηση έρχεται σαν μέθη, ότι για λίγο μπορείς να αισθανθείς ως ψεύτικος Θεός μέσα από την καταστροφή. Είτε αυτό που σου δίνεται, είτε αυτό που είσαι.
Έτσι, βαθιά μέσα είναι «θα κρατήσω το γνωστό». Έτσι, η τροφή είναι η ικανοποίηση. Είναι τα συναισθήματα. Είναι η φαντασίωση ότι μπορείς να αρνείσαι τη ζωή και την αλλαγή. Ότι μπορείς να παρεμβαίνεις στη ροή. Ότι μπορείς να αλλάζεις και να ελέγχεις τις καταστάσεις, διατηρώντας τις ίδιες και αναλύωτες. Τότε μέσα από την επανάληψη δημιουργείς ένα ψεύτικο εαυτό. Μία καρικατούρα που παίρνει ζωή μέσα από το ίδιο και το ίδιο. Μετά κρύβεις την εκδίκηση και την ικανοποίηση. Και μένεις στην επιφάνεια. Όντας νεκρός μέσα σου, χωρίς αισθήματα, τώρα χρειάζεται να κατασκευάζεις τη χαρά και την ομορφιά που δεν μπορείς να βιώσεις. Πώς μπορείς να μείνεις όμως σε αυτό το επίπεδο? Μόνο με έναν τρόπο. Να αντιδράς στη ζωή που συμβαίνει. Η ζωή σου δίνεται και η αντίδραση παρούσα. Η ικανοποίηση ότι μπορείς να αντιδράς και η εκδίκηση του εαυτού και του Θεού. Και η φαντασίωση και η τρέλα ότι είμαι κάποιος που μπορεί και τα βάζει με το Θεό. Και τα μάτια κλείνουν μπροστά στην καταστροφή. Δεν αλλάζω, δεν ζω, υπερασπίζομαι το γνωστό.
έτσι όσες φορές έρθω πάλι στη γη, μου είναι γνωστά όλα αυτά τα βιώματα. Πάλι η ζωή δίνεται, πάλι ένας δρόμος. Εγώ αντίδραση και άρνηση. Δεν θα λάβω. Οπότε χρειάζεται και σε αυτή τη ζωή να πάμε, να δούμε ότι η αντίδραση στη ζωή υπήρχε μέσα μας ακόμα και ως βρέφος. Γεννήθηκα με αντίδραση. Ήμουνα η άρνηση. Έτσι τη ζωή που ζήσαμε, κάθε φορά που ερχόταν η ζωή και έδινε το νέο, την αλλαγή, το άγνωστο μέχρι εκείνη τη στιγμή που εσύ ζούσες, μπορείς να δεις τον εαυτό σου να αντιδρά, να κλείνεται, να κρύβεται και να προστατεύει το γνωστό. Εάν υπήρχαν στιγμές που άνοιξες και έλαβες, τότε θα συνέβηκαν μέσα σου τα αισθήματα. Στιγμές που επέτρεψες, να λάβεις. Στιγμές που έδρασες, και αυτό ήταν πρωτόγνωρο, ως έκφραση για εσένα. Πράγματα που έκανες για πρώτη φορά. Και μέσα σου ανέλαβες, ανάνοιξες, ανεπέτρεψες, βίωσες ένα αίσθημα. Εκεί ταρακουνήθηκες γιατί εκεί δεν έχεις έλεγχο.
Το αίσθημα σε πλημμυρίζει. Ο νους μικραίνει. Οι αισθήσεις μεγαλώνουν. Σε εκείνο το σημείο εμφανίζεται ο ενθουσιασμός. Για να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα σου δώσει τη σύγκριση ο νους ότι είσαι κάτι το ξεχωριστό. Θα σου λέει συνέχεια ότι αυτό μπορείς να το ελέγξεις ή να το μοιράσεις. Για τον άλλον το αίσθημα είναι η τροφή, αλλά θέλει να το κατασπαράξει. Γιατί αν μείνεις με αυτό, τότε θα μείνεις στη ζωή, θα είσαι η ζωή, θα είσαι η ροή, θα είσαι η αλλαγή. Θα είσαι ο άνθρωπος όπως δημιουργήθηκες. Εκείνος όμως τότε θα συρρυκνωθεί. Άρα όλο το ζητούμενο είναι να μην υπάρξει άνθρωπος με αισθήματα. Έτσι, ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος θα ξύπναγε και τους ανθρώπους που κοιμούνται ή είναι νεκροί. Ο άνθρωπος ως ολοκλήρωση θα ξύπναγε τους ανθρώπους. Και όχι ο Θεός.
Έτσι, ο άνθρωπος ως ολοκλήρωση είναι άγνωστο. Ο άνθρωπος με ζωή, με αισθήματα, με αλήθεια, με ροή, με όλη αυτή την καθετότητα που έχει υποθεί, είναι άγνωστο. Γνωστό είναι ο άνθρωπος με τον άλλον μέσα του. Γνωστή είναι η μάχη. Γνωστή είναι η νίκη. Η ήττα. Γνωστό είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος. Γνωστό είναι ο καλύτερος. Και ο χειρότερος. Γνωστό είναι η ικανοποίηση. Η αντίδραση. Η εκδίκηση. Η καταστροφή. Έτσι, με όλες αυτές τις ποιότητες που είπα, η ζωή που έχω ζήσει, δεν μπορεί να έχει μέσα εμένα ως ολοκλήρωση. Άρα δεν μπορεί να έχει μέσα θέλω, μου αρέσει. Γιατί αυτά είναι άγνωστα. Υπάρχει αγάπη, είναι άγνωστο. Έτσι όλα αυτά είναι καταφαντασίωση. Έτσι το άγνωστο συμβαίνει, το γνωστό το υπερασπίζομαι.
Πάμε και στο πρακτικό κομμάτι τώρα. Υπάρχει ένας κίνδυνος όλο αυτό να είναι θεωρία, εκτός από την ενέργεια βέβαια που ήταν έντονη σήμερα. Είχε μία ιδιαιτερότητα. Γιατί κάθε φορά είναι διαφορετικά. Έτσι πότε αφήνω το γνωστό και πότε λαμβάνω το άγνωστο. Πριν κοιμηθούμε, χρειάζεται η μέρα που περπατήθηκε, έγινε γνωστή, να αφαιθεί, να αδειάσω, να μείνω στο κενό, και να λάβω τη νέα μέρα, τη νέα ζωή. Έτσι, αν κοιμάστε χωρίς προσευχή, χωρίς τάση, χωρίς ένα σταμάτημα, να δω, να βιώσω και να αναγνωρίσω αυτό που έζησα, μέσα στην ημέρα, και να το αφήσω. Και να αφαιθώ, να λάβω, τη ζωή, μέσα από το άνοιγμα. Έτσι όλη η εργασία του ανθρώπου είναι να αφήσει και όχι να λάβει. Η ζωή ρέει, εγώ χρειάζεται να αφήσω.
Έτσι εγώ σας οδηγώ να αφήσετε και η Χριστίνα δίνει. Αφήνω το γνωστό μένω στο κενό. Λαμβάνω το άγνωστο και αυτό με οδηγεί. Έτσι η δράση συμβαίνει μέσα από τη ζωή. Μέσα από αυτό που έλαβα. Δεν δρώ για να έχω, έχω και δρώ. Εγώ, Δαβίδ, σφραγίζω την ώρα και τη στιγμή. Το άγνωστο. Στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο όνομά μου Δαβίδ, του Υιού του επί της γης. Στο όνομά της Χριστίνας της κόρης του. Στο όνομά του Ιάσωνα και του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριστο δημιουργό.
Φως. Μητέρα. Ο Κύριος. Ο άνθρωπος. Χριστίνα. Ο Ιάσονας και το Άγιο Πνεύμα. Ψυχές με έργο και ζωή στη γη. Αμήν.